Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή 7 ημέρες. Είμαι ο Γιάννης Σταμαδάκης. Σήμερα είμαστε έξω από το στούντιο για πρώτη φορά στην ιστορία αυτής της εκπομπής. Καθώς οι καταστάσεις είναι έκτακτες, βρισκόμαστε στο Τελωνείο Καστανεών, στην πρώτη γραμμή. Εδώ που πραγματοποιούνται λίγα μέτρα πίσω μας οι μάχες και σήμερα θα συνομιλήσουμε με αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματική εικόνα για το τι συμβαίνει. Η αρχή γίνεται με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας, τον κύριο Ηλία Ακίδη. Κύριε Ακίδη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρέθηκε λίγος χρόνος να γράψουμε έστω Κυριακή πρωί. Η εκπομπή πρέπει να προετοιμαστεί καθώς τα γεγονότα τρέχουν, αλλά πρέπει κάποια πράγματα να τα γράψουμε πριν από τη Δευτέρα. Ελπίζω να μην έχουμε κάποια δυσάρεστη εξέλιξη. Όχι, εντάξει, ας ελπίσουμε. Αυτή τη στιγμή είναι ήρεμα τα πράγματα. Εντάξει, οι δυνάμεις είναι όλες έτοιμες. Έχουμε ενισχυθεί πάρα πολύ. Οι επιχειρήσεις είναι καθημερινές. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι κάπως ήρεμα τα πράγματα. Οπότε μπορούμε να αφιερώσουμε και λίγο χρόνο στην ενημέρωση του πολίτη. Κύριε Ακίδη, από την πρώτη στιγμή αυτοί που τρέξαν ήταν οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες και ο στρατός. Ναι. Πόσο δύσκολο είναι για κάποιον ο οποίος έχει μια υπηρεσία, για παράδειγμα, στην πόλη του Δημοτήχου ή στην πόλη της Ορεστιάδας και να του πούνε φεύγεις τώρα στα σύνορα? Εντάξει, είμαστε προετοιμασμένοι για κάτι τέτοια. Εντάξει, το έκτακτο είναι πάντα έκτακτο, αλλά έχουμε ετοιμαστεί για κάτι τέτοια φαινόμενα, γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά και εσείς, αυτό το θέμα εδώ επικρατεί εδώ και δεκαετίες. Βέβαια τώρα τέτοιο παροξυσμός και τέτοια ένταση είναι πρωτοφανή σίγουρα. Εντάξει, με το σύνθημα που δόθηκε εκείνη τη μέρα που εντοπίστηκαν οι πρώτοι 200 στα χερσαία σύνορα και μας έδωσε το κέντρο εντολή, αμέσως όσες δυνάμεις επιχειρούσαν εκείνη τη στιγμή ήρθαν στο σημείο. Και από εκεί και πέρα συγκεντρώθηκαν όσο και περισσότερες. Επιστρατευθήκατε από τα σπίτια, σταματήσαν οι άδειες ρεπό. Σίγουρα. Μετά, αμέσως επόμενος. Στην αρχή ξεκίνησε πολύ μικρή έκταση, θα έλεγα. Δηλαδή ήταν 200 μέχρι το βράδυ, με τις πρώτες πρωινές ώρες, θα έλεγα. Μετά, όταν άρχισε να βλέπουμε προσέλευση, έδωσε εντολή ο διευθυντής και κόπηκαν όλα τα ρεπό και άρχισε να μαζεύεται κόσμος σταδιακά όλο και πιο πολύ. Και έρχονταν συνεχώς στην αρχή ενισχύσεις. Ναι. Και εσείς είπατε ότι σας τηλεφωνούν άνθρωποι, συνάδελφοι, αστυνομικοί από όλη την Ελλάδα και σας ζητούν να έρθουν στον Εύρο. Πώς μπορείς να το περιγράψεις όταν το νιώθεις? Σε παίρνει άλλος από την Πελοπόννησο, από την Κρήτη, από τα νησιά και σου λέει θέλω να έρθω στον Εύρο? Έτσι ακριβώς γίνεται. Είναι όντως πρωτοφανή τα πράγματα, αλλά νομίζω ότι πλέον ξύπνησε και το συνέστημα του Έλληνα, του πατριώτη εδώ. Δεν ξέρω, κάπως έτσι το ερμηνεύω εγώ. Ότι εδώ, αυτή τη στιγμή, η πατρίδα με χρειάζεται, κινδυνεύει. Έχουμε απόπειρα εισβολή στην πατρίδα μας. Οπότε όλοι γίναμε μια γροθιά. Και όντως ισχύει αυτό που είπατε πριν. Από Πελοπόννησο, Καλάβρητα, με πήραν οι συνάδελφοι τηλέφωνο το Προεδρείο να έρθουν. Έκανε και το εξής. Μαζέψαν χρήματα και επειδή δεν στείλανε αυτούς τους ίδιους εκεί, στείλανε ένα ποσό για να εξοπλιστεί η αστυνομία εδώ πέρα. Είναι πρωτοφανή αυτά τα πράγματα. Και σε επίπεδο αστυνομικών, και ο στρατός και η πυροσβεστική, αλλά και οι πολίτες. Αυτό το πράγμα που εισπράττουμε ηθικά και υλικά από όλο τον κόσμο δεν έχει ξαναγίνει, θα έλεγα. Πώς είναι στο φράχτη? Ο φράχτης απειλείται καθημερινά να τον κόψουν, να τον καταστρέψουν. Άρμα, ένα θωρακισμένο όχημα, το τελευταίο που έγινε, να δένεται με σκηνή, με σηματόσκηνα και να προσπαθεί να τον ρίξει. Ήταν μία ακόμα μέθοδο από τον αστυνομικό απέναντι να καταστρέψουν τον φράχτη. Προηγήθηκαν κι άλλες, χθες προχθές. Θέλετε να μας περιγράψετε, γιατί μας έχουν πει ηλεκτρικά μαχαίρια. Ναι. Και είναι το φράχτη με πλαστικά για να λιώσει. Ισχύουν όλα αυτά που είπατε. Όντως, εδώ και 2-3 μέρες ανάβουν φωτιές για να περατωθεί το μέταλλο και με μαχαίρια, με διάφορα ψαλίδια που τους έχουν δώσει από απέναντι, κάτι κοφτάκια. Προσπαθούν συνέχεια να το κόβουν και συνέχεια ο στρατός επεμβαίνει και τον επιδιορθώνει. Και το ακραίο ήταν εδώ και χθες και προχθές, θα έλεγα, το απόγευμα που βάλανε οχήματα με γάντζους να τραβήξουν το φράχτη και να τον ρίξουν τελείως. Ευτυχώς επενέβησαν πάλι οι δικοί μας και αποτράπηκε και αυτή η απόπειρα. Καλά, δεν πρέπει να τα λέγονται και όλα τα επιχειρησιακά, νομίζω. Με την άποψη πώς γίνονται οι αποτροπές, αυτό εννοώ. Όχι, εντάξει. Αν και τα βλέπουμε. Δεν μπαίνουμε σε άλλες λεπτομέρειες. Αλλά νομίζω, κύριε Ακίδη, ότι τρέχει αυτό που είναι στην πρώτη γραμμή, από το ένα μέτρο στο άλλο. Εντάξει, ναι, υφίσταται. Εντάξει. Αυτοί προσπαθούν με διάφορες μεθόδους και από διάφορα σημεία να μας βοηθούν. Διαφορετικούς και το αλλάζουν. Έτσι ακριβώς. Κάνουν και τα κόλπα τους, όπως αυτά τα κόλπα που κάνανε και σήμερα το πρωί. Μόλις είδαν κάποιες κάμερες, ήρθε κάποιο ξένο συνεργείο εκεί και βγάλαν τα γυναικόπαιδα μπροστά. Το έχουν κάνει και προχθές όταν ήρθε ο Πρωθυπουργός με τους ξένους επιτρόπους να δουν εδώ και ξαφνικά εκεί που ήταν 2-3 χιλιάδες
και πετούσαν μας πέτρες από πέτρες, ξαφανίστηκαν αυτοί και ήρθαν 200 γυναικόπαιδα μπροστά. Είναι τα κόλπα που κάνουν απέναντι για να παραπλανήσουν την Ευρώπη ότι αυτοί είναι οι καλοί και εμείς είμαστε οι κακοί. Εκτιμάτε ότι θα πάρει καιρό? Μόνο το προσδιορίσω. Δεν ξέρω. Αύριο έχει συναντήσει ο απέναντι ο Πρωθυπουργό, ο πρόεδρο με την Ευρώπη. Άμα πάρει αυτό που θέλει, γιατί ξέρουμε πλέον τι γίνεται εδώ, έτσι. Δεν υπάρχει. Γιατί αυτό που προσπάθησαν να μα περάσουν είναι ότι ήρθαν κάποιοι πρόσφυγε και ήθελαν να περάσουν στην Ελλάδα και εμεί πήγαμε να κυνηγήσουμε του αθώου πρόσφυγε. Αυτό έχει φανεί ξεκάθαρα, έχει καταρριφθεί. Ο τελευταίο ξέρει ότι αυτοί που ήρθαν εδώ δεν είναι πρόσφυγε. Έτσι. Και από τις αποτροπές και από τις συλλήψεις που έχουν γίνει, το 3-4% είναι πρόσφυγες. Δεν υπάρχουν οι περισσότεροι. Είναι Αφγανοί, είναι Πακιστανοί, είναι Μπαγκλαντές. Αυτό ακριβώς γίνεται. Προσπαθούν αυτοί να δείξουν στους Ευρωπαίους ότι εμείς είμαστε ο κακός λαός που δεν δέχεται τους πρόσφυγες και μετανάστες. Έχει γίνει με διάφορους τρόπους. Είχατε δύο τραυματίες αστυνομικούς, ένας με ράματα, ο άλλος ήταν πολύ πιο ελαφρά. Πώς αισθανθήκατε όταν μάθατε ότι οι συνάδελφοί σας τραυματίστηκαν από τις πέτρες και τα άλλα αντικείμενα που πετάνε αυτοί που βρίσκονται από την άλλη μεριά του τράχη? Ήμουν στο σημείο, έτυχε να είμαι ακριβώς στο σημείο που έγινε ο εξωτρακισμός της πέτρας και τραυματίστηκαν οι συνάδελφοι. Εντάξει, τα παιδιά μόλις τους πήραν τις πρώτες βοήθειες, ο συνάδελφος, ο πρώτος που ήταν και από εδώ, από τη δημιουργία τη δικιά μας της Οριστιάδας, πήγε στο νοσοκομείο, το γράψανε, σπάσε το δόντι του. Και αμέσως ζήτησε, εγώ του είπα, πήγα να τον πάρω από το νοσοκομείο για να τον πάω στο σπίτι και αυτός δεν ήθελε με τίποτα να πάει σπίτι, ήθελε να γυρίσει εδώ για να είναι εκεί πάλι στο σημείο. Εντάξει, είπαμε αυτό που είπαμε την αρχή. Είναι κάτι το πρωτοφανές και όλοι οι δυνάμεις έχουν τόσο δίψα να δείξουν ότι εδώ δεν μπορεί να γίνει ό,τι θέλει ο καθένας. Εδώ υπάρχουν εθνικά συμφέροντα και δεν μπορεί να τα παρεμβάσει ο καθένας. Η Τουρκία μιλάει για νεκρούς την απέναντι πλευρά. Άλλο ένα. Μιλάει, λέει ότι οι Έλληνες πυροβόλησαν. Άλλο ένα κόλπο. Το Τούρκο που προσπαθεί να δείξει, επαναλαμβάνω, στους Ευρωπαίους ότι εμείς δημιουργούμε τα θέματα. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο. Νεκρός δεν υπάρχει. Από τι προήλθε ο νεκρός? Πυροβολήσαν. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι ένα κόλπο πάλι των Τούρκων. Πόσο δύσκολο είναι, Κυριακίδη, να βλέπεις απέναντι, να χειρονομήσει βάρος σου, να σε βρίζει, όχι μόνο εσένα, αλλά και την οικογένειά σου, την πατρίδα σου. Αυτό και να πρέπει να είσαι εκεί και να μην μπορείς να αντιδράσεις, γιατί επιβάλλεται να μην αντιδράσεις. Εντάξει, είναι ακόμα μια άσκηση υπομονής, θα έλεγα. Αυτό, και αυτό πρέπει να κάνουμε, να έχουμε πλάνο και να λειτουργούμε βάσει των εντολών των επιχειρησιακών που έχουμε πάρει. Και αυτό που είπατε και όπως και κάτι άλλο που προσπαθήσαν να γίνουν από πολίτες, να πάνε εκεί να δημιουργήσουν, να κάνουν μόνοι τους διάφορα θέματα, πρέπει να τα αποφεύγουμε αυτές τις εντάσεις. Θέλει αυτοσυγκράτηση. Θέλει να δουλεύουμε με πλάνο όπως δουλεύουμε όλες αυτές τις μέρες για να μην ξεφύγει η κατάσταση και να πάμε στο ακριβώς αντίθετο από αυτό που επιθυμούμε. Έτσι. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε τις συνομιλίες με ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Ένας από αυτούς δεν θα μπορούσε να είναι και άλλος από τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Καστανέων, τον Σταύρο Διαμαλίδη. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Ναι. Εσείς τώρα βέβαια έχετε μιλήσει. Στο παρελθόν μιλάγατε σε όλα τα ελληνικά δίκτυα, τώρα μιλάτε σε όλα τα παγκόσμια δίκτυα. Έτσι ακριβώς. Έχετε πλέον γίνει, έχουν γίνει Καστανιές στο παγκόσμιο επίκεντρο. Ναι, όχι για καλό λόγο βέβαια, αλλά τέλος πάντων, ναι. Δυστυχώς. Δυστυχώς, ναι. Μία πλημμύρες, μία στρατιωτική που είχαν συλληφθεί. Μία τώρα με την εισβολή των λαθρομεταναστών. Γίναμε γνωστοί σε όλο τον κόσμο πλέον. Καταρχήν, νομίζω δεν έχετε ξαναδεί τόσους δημοσιογράφους Καστανιές. Ποτέ. Είναι πρωτόγνωρο πράγμα. Μου το είπαν και συνάδελφοι αυτό, ότι δεν έχουν ξανάρθει ποτέ στην Ελλάδα για ένα γεγονός τόσοι δημοσιογράφοι. Τόσοι δημοσιογράφοι και από όλο τον κόσμο. Από Αμερική, από Γερμανία, από Σουηδία, από Αυστρία, από Σκόπια, από Σερβία, από παντού. Από Πακιστάν, από παντού, από παντού. Και εδώ στον χώρο που βρισκόμαστε, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου. Ναι, είναι η αίθουσα στην οποία μίλησε ο Πρωθυπουργός της χώρας μαζί με τους Ευρωπαίους Επιτρόπους. Εδώ. Εδώ, σε αυτό το χώρο που βρισκόμαστε τώρα. Πάλι καλά που έχεις και αίθουσα στο χωριό, Πρόεδρε. Ναι, πάλι. Αν μπορούμε καλά. Λίγο να χαλαρώσουμε από την κρίσιμη κατάσταση. Ναι, πάλι καλά που έχει και αίθουσα. Λοιπόν, εδώ έγινε η συζήτηση και ακούσαμε την άποψη των Ευρωπαίων για τη χώρα μας. Πώς το βλέπετε τώρα όλο αυτό που γίνεται? Θέλω να μου μεταφέρει το κλίμα των κατοίκων, το κλίμα των επισκεπτών. Κοιτάξτε να δεις. Είναι, πώς το βλέπουμε, είναι ένα παιχνίδι των Τούρκων να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση με αποτέλεσμα να την πληρώνουμε εμείς, η Ελλάδα εννοώ,
και κατ' επέκταση στο χωριό, διότι προσπαθεί να κάνει ένα κλειστό κέντρο μέσα στην Τουρκία, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα το εκμεταλλεύεται όταν και αν χρειαστεί, αν δεν τον βολεύουν τα πράγματα. Άρα εκτιμάτε λοιπόν ότι θα γίνει ένα κέντρο μεταναστών στην Αδριανούπολη, έξω από την Αδριανούπολη, στις Καστανιές, μεταξύ Καστανούπολης και Αδριανών. Ναι. Και ανά πάσα στιγμή, σε 10 λεπτά, μπορεί να του στείλει στα σύνορα. Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό πιστεύουμε ότι θα γίνει. Γιατί όταν βλέπουμε συγκεντρώνεται τόσο πολύ κόσμο στο Μπαζάρ Γκουλέ, 8.000 περίπου με αντίσκηνα, με κοντέινερ και με τουαλέτες, υπολογίζουμε ότι αυτόν τον κόσμο τον χρησιμοποιεί, θα τον χρησιμοποιεί ανάλογα με τις ορέξεις του κάθε φορά, αν δεν τον αρέσουν οι αποφάσεις που παίρνουν για την Τουρκία. Εσείς έχετε μιλήσει, επειδή έχετε σχέσεις σαν Καστανιές, κακά τα ψέματα, είχατε κάποιες φιλικές σχέσεις με κάποιους. Πολλές φιλικές σχέσεις. Με κάποιους ανθρώπους απέναντι. Ναι, γνωρίζουμε βέβαια όχι μόνο οι Καστανιές, η ευρύτερη περιοχή του Εύρου. Λοιπόν, λέω Καστανιές όμως, γιατί κύριε Πρόεδρε, μην ξεχνάμε ότι και πολλοί Τούρκοι περνάγανε με τα πόδια να πίνουν ένα καφέ στο χωριό και γυρνάγανε. Σαφέστατα. Λοιπόν, όχι στον βαθμό που το έκαναν οι Έλληνες που πηγαίνανε στην Αδριανούπολη. Ναι, λοιπόν. Ναι, ερχόταν από εδώ, είχαμε καλές σχέσεις. Η άποψη των ανθρώπων, των Τούρκων κατοίκων της Αδριανούπολης είναι πολύ αρνητική προς τον πρόεδρο τους. Λοιπόν, καλά, φαίνεται και στις εκλογές αυτό. Φαίνεται και στις εκλογές βέβαια. Και γι' αυτό άρχισαν οι πρώτες αντιδράσεις πρώτα από τους εμπορικούς συλλόγους και από τους καταστηματάρχες της Αδριανούπολης και δεν ξέρουμε μέχρι πότε, αν κινητοποιηθούν και άλλες ομάδες ή άλλοι σύλλογοι ή άλλοι επαγγελματίες της περιοχής, άλλων κλάδων, αυτό εννοώ, στη διαμαρτυρία προς το προσωπική επαφή είχατε? Αυτές τις μέρες που είναι κλειστά τα σύνορα δεν είχαμε. Ούτε τηλεφωνική. Τηλεφωνική εννοούσα. Ναι, ναι, ούτε τηλεφωνική ούτε προσωπική επαφή. Δεν είχα με κανέναν. Άλλος κάποιος από το χωριό μίλησε με κάποιον Τούρκο. Αυτό δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να το γνωρίζω, αλλά οπωσδήποτε κάποιοι άνθρωποι που προφανώς θα έχουν μιλήσει. Βέβαια δεν χρειάζεται να μιλήσουμε τώρα. Οι σχέσεις και οι απόψεις των ανθρώπων αυτών ήταν γνωστές για τον πρόεδρο της Τουρκίας πριν γίνει το γεγονός αυτό. Ήτανε γνωστές, το ξέρουμε ότι εντάξει, δεν μπορεί να είναι όλοι από μία πλευρά, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό των Τούρκων κατοίκων της Αδριανούπολης και της περιοχής ήταν αρνητική προς τον πρόεδρο τους. Τα σύνορα κλειστά, ακόμα και να ανοίξουν, θεωρείται δύσκολο ότι θα περάσει καιρός μάλλον για να επανέλθει αυτή η κανονικότητα που είχαμε συνηθίσει? Δεν ξέρω κατά πόσο θα επανέλθει αυτή η κανονικότητα, γιατί οι αντιδράσεις και τα συναισθήματα των ανθρώπων πλέον είναι ανάμεικτα. Μπορεί από την πλευρά τους, μάλλον και από την πλευρά τους και από την πλευρά μας, υπάρχουν άνθρωποι που τα συναισθήματά τους είναι διαφορετικά πλέον και κοιτάζουν με διαφορετικά μάρκη. Ορισμένοι ναι. Ορισμένοι ναι, υπάρχει φανατισμός, ορισμένοι τους διακεντέχει το πνεύμα του πολυπατριωτισμού, λοιπόν, και τους μεν και τους δεν, και δεν ξέρω κατά πόσο θα επανέλθουν τα πράγματα εκεί που ήταν. Αλλά σαν Έλληνες πρέπει να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα στις εμπορικές σχέσεις όσον αφορά την οντότητα σαν ανθρώπων. Όχι εμπορικές σχέσεις, εννοώ εμπορικές σχέσεις σαν κράτος, σαν οντότητα ο καθένας μας, πρέπει να αναθεωρήσουμε κάποια πράγματα προς τις εμπορικές μας σχέσεις. Στο σημείο αυτό να καλησπέρισουμε τον Δήμαρχο Λεστιάδας, Βασίλη Μαυρίδη. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είναι η μοναδική μέρα που δεν είστε στα σύνορα. Ναι, μέχρι τώρα. Μπορεί να πάμε τα μισάνυχτα. Δευτέρα πρωί. Και εσείς στο Δημαρχείο, γιατί υπάρχουν και υποθέσεις του Δήμου, φαντάζομαι, αλλά και ο συντονισμός, γιατί έχω μάθει, είναι και συγκλονιστική βοήθεια που έρχεται στο Δήμο για να διανεμηθεί στο στρατό, στη σώματα ασφαλείας. Όντως είναι άξιο θαυμασμού και βαθιά ευγνωμοσύνης από την πλευρά μας, τεράστια βοήθεια από όλα τα μέρη της Ελλάδος και όχι μόνο, από όλο τον οικουμενικό ελληνισμό. Μας συγκινεί πάρα πολύ και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που άλλος από το υστέρημά του, άλλος με χίλια ζόρια μπόρεσε να εξασφαλίσει κάτι για να δείξει την αγάπη του για την πατρίδα και το πόσο εμπιστοσύνη έχει στην ελληνική αστυνομία και στον ελληνικό στρατό. Με αυτόν τον τρόπο όλοι θέλουν να βοηθήσουν. Ειλικρινά
τα ευχάριστα τηλεφωνήματα είναι αμέτρητα και συνέχεια έρχεται βοήθεια υλική από παντού. Εσείς πότε πήγατε πρώτη φορά στις Καστανιές? Πότε φύγατε, το ξέρουμε. Την Παρασκευή από την πρώτη μέρα, ενώ το πρωί ήμουν στην Κομωτινή, είχαμε μια σύσκεψη εκεί με την Περιφερειάρχη. Φύγαμε εκτάκτως, μόλις μάθαμε τα γεγονότα και είμαι από την Παρασκευή εκεί. Έχετε δει όλη την εξέλιξη της, του γεγονότος. Ναι, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι. Πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί στους χαρακτηρισμούς, γιατί... Εγώ επιτρέψτε μου όμως, εσείς καλά κάνετε και είστε λίγο επιφυλακτικός. Εγώ πλέον και μετά από αυτές τις 10-11 μέρες μπορώ να πω ότι ήταν ένα καλά οργανωμένο σχέδιο εισβολής στην χώρα με αυτόν τον τρόπο που επιλέχθηκε, με στην πρώτη γραμμή να είναι κάποιοι όντως πρόσφυγες με κάποια μικρά παιδιά, αλλά αποδείχτηκε αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή, ότι μέσα εκεί είναι κατευθυνόμενα από την τουρκική κυβέρνηση. Και δυστυχώς αυτό αποδείχτηκε. Βέβαια, το σχέδιο αυτό μπορεί να ήταν καλά οργανωμένο, αλλά και η αντίδραση της ελληνικής πλευράς ήταν ακόμη καλύτερη, γι' αυτό και δεν μπόρεσε κανένας να εισέλθει στη χώρα. Πώς την βλέπετε αυτή την αντίδραση? Στην αρχή είχαμε λίγους άνδρες. Σε χρόνο ρεκόρ, πολύ σύντομα. Πρώτα-πρώτα θέλω να ευχαριστήσω θερμά αυτούς τους πρώτους 7-8 άνδρες που μπόρεσαν την πρώτη ώρα να κρατήσουν τα σύνορά μας. Τα αντανακλαστικά που επέδειξε και η ελληνική κυβέρνηση αλλά και η ελληνική αστυνομία με τον ελληνικό στρατό, νομίζω ήταν από αυτά που μας ικανοποιούν πλήρως. Έτσι πρέπει να αντιδράει ένα κράτος. Τάχιστα έγιναν όλες οι ενέργειες, τάχιστα ήρθαν οι ενισχύσεις, υλοποιήθηκαν όλες οι δεσμεύσεις από πλευράς κυβέρνησης για την ενίσχυση με δυνάμεις τόσο στην αστυνομία όσο και στο στρατό. Και τώρα θεωρώ και με τα έργα που συνεχίζουν να γίνονται, αυτά τα αποτρεπτικά, νομίζω ότι έχουμε θωρακίσει ακόμη καλύτερα από ό,τι ήμασταν θωρακισμένοι. Νομίζω ότι ο Δήμος Ορεστιάδας τα μηχανήματα τα είχε στη διάθεση των ανθρώπων του στρατού, της αστυνομίας. Όλα είναι στη διάθεση του στρατού από την πρώτη στιγμή, όλες τις υπηρεσίες μας, ακόμα και την υπηρεσία καθαριότητας. Η τεχνική μας υπηρεσία εκεί και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, αλλά και όλα τα συνεργεία μας, οι ηλεκτρολόγοι, όπου μπορέσαμε να βοηθήσουμε, γιατί αυτό είναι και το εθνικό μας καθήκον, να βοηθούμε σε τέτοιες καταστάσεις. Όταν έγινε η πρώτη προσπάθεια να πέσει ο φράχτης, η πρώτη οργανωμένη, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το Σάββατο το πρωί. Ναι. Προς μεσημέρι στην Πράσινη Πόρτα, στη Βίσα. Και εκεί φάνηκε ότι αυτοί προσπαθούν, έχουν μεγάλη δύναμη. Είναι πολύ, πολύ ο πλήθος. Και οι ελληνικές δυνάμεις κατάφεραν να τους κρατήσουν. Πώς αισθανθήκατε όταν το μάθατε? Τέτοιες κινήσεις ανεβάζουν την εθνική περηφάνεια και δικαιώνουν που δείχνει σε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις που υπερασπίζονται τα σύνορα της χώρας μας. Και στο στρατό και στην ελληνική αστυνομία. Σε αυτήν την χρονική στιγμή μπροστά ήταν η ελληνική αστυνομία με τα τμήματα συνοριακής φύλαξης. Αποδείξαμε για μία φορά ακόμη ότι όταν θέλουμε μπορούμε. Αρκεί να υπάρχει η βούληση και οι οδηγίες, εντολές αυτών που πρέπει να τις δώσουν. Οι άνδρες της αστυνομίας και του ελληνικού στρατού είναι τόσο καλά καταρτισμένοι που ξέρουν να ανταποκρίνονται επαρκώς και με μεγάλη επιμέλεια και συνέπεια στα καθήκοντά τους, αρκεί να πάρουν τις κατάλληλες εντολές. Τώρα από εδώ και πέρα φαίνεται ότι ο Δήμος Ορεστιάδας θα έχει γύρω του, από τη μία πλευρά τουλάχιστον, την ανατολική πλευρά, ένα μεγάλο φράχτη. Ο φράχτης θα επεκταθεί, θα φτάσει μέχρι τα σύνορα με την Βουλγαρία. Πώς το σχολιάζετε σαν δήμαρχος? Έχουν ακουστεί πολλά για το φράχτη. Το τελευταίο διάστημα νομίζω ότι ανατράπηκαν ακόμα και οι ακραίες φωνές. Έστω και μετά από 5 χρόνια κάποιοι κατάλαβαν ότι είναι ένα πετυχημένο και αποτελεσματικό αποτρεπτικό εμπόδιο. Και χαίρομαι που όλοι πλέον, η συντριπτική πλειοψηφία της χώρας, το όλοι είναι ουτοπικό, έχουν συμφωνήσει ότι χρειάζονται τέτοια αποτρεπτικά εμπόδια. Επομένως και η επέκτασή του, εμένα προσωπικά με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, γιατί πρέπει η θωράκιση των συνόρων μας να γίνεται με τα μέσα και με όσο τον δυνατόν αποτελεσματικότερο τρόπο. Κεφάλαιο πολίτες. Δεν θα μιλήσω για τους πολίτες που ανταποκρίθηκαν και φέραν, συγκέντρωσαν προϊόντα και συνεχίζουν να συγκεντρώνουν. Θα μιλήσω όμως για τους πολίτες που είναι εθνοφύλακες. Δεν χρειάστηκε να παρέμβουν.
Είναι σε ετοιμότητα. Είναι σε, και είναι σε... Γνωρίζω τα τάγματα εθνοφυλακής, τους άντρες που συμμετέχουν σε αυτά πάρα πολύ καλά. Έχω δηλώσει επανειλημμένως την περηφάνεια που νιώθω, που έχουν ενισχυθεί ιδίω τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Εκείνο που με ικανοποιεί, για να μιλήσω για το Δήμο Ρεστιάδος, είναι ότι δεν πράττουν χωρίς κάποια εντολή από τον ελληνικό στρατό. Αναμένουν, είναι σε πλήρη ετοιμότητα, αν χρειαστεί και τους καλέσει η πατρίδα, και θα ανταποκριθούν άμεσα, αλλά και θα ανταπεξέλθουν στα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί από την ελληνική πολιτεία. Μόλις και όταν τους καλέσει η πατρίδα. Επειδή είστε δήμαρχος, έχετε μια ευθύνη και είμαστε σε μια εποχή που η παραπληροφόρηση έχει ξεφύγει. Αυτό που λέτε το υπογράφετε, ότι δεν έχει βγει κανείς εθνοφύλακας στην περιοχή σας? Είναι 100% βέβαιο, έχει ελεγχθεί από όλες τις πλευρές και είμαι βαθύτατα ικανοποιημένος που υπήρχε τέτοια κατανόηση και υπάρχει και έχουν αποδεχτεί όλοι οι εθνοφύλακες, μπορεί το αίμα τους μέσα να βράζει, αλλά έχουν αποδεχθεί ότι πρέπει να πάρουν την εντολή από τους διοικητές των ταγμάτων εθνοφυλακής, όταν αποφασίσει ο ελληνικός στρατός και αν χρειαστεί ποτέ να τους χρησιμοποιήσει. Στο σημείο αυτό θα καλησπέρισουμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνεργειακών Φυλάκων, Παναγιώτη Χαρέλα. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Έχουμε ξαναβρεθεί στο στούντιο. Τώρα είναι έκτακτες οι καταστάσεις. Από την πρώτη στιγμή οι συνεργειακοί φύλακες εδώ, στην πρώτη γραμμή. Ναι, μαζί με το στρατό. Στρατό, αστυνομία, ενισχύσεις από όλη την Ελλάδα. Οι συνεργειακοί φύλακες την πρώτη μέρα, την πρώτη νύχτα. Διαπιστώσαμε αυτή την τεράστια ροή που άρχισε σιγά σιγά να συσσωρεύεται στα σύνορα του Εύρου. Και αμέσως τα αντανακλαστικά μας ήταν πάρα πολύ γρήγορα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποστρέψουμε τις μαζικές εισροές το πρώτο 24ωρο. Μετά ήρθαν οι ενισχύσεις και από τότε μέχρι και σήμερα προσπαθούμε να φυλάξουμε τα σύνορα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κάθε μέρα. Κάθε μέρα και καλύτερα. Από τη μία μέρα βλέπουμε, ότι χαλαρώνουν οι επιθέσεις από απέναντι, είναι πιο σπάνιες. Εκεί που δεν το περιμένεις, ξαφνικά μαζεύεται ένα κύμα ανθρώπων και προσπαθούν να ρίξουν το φράχτη. Αυτό σας κάνει να μην καθυσυχάζετε? Εμείς το ξέραμε από την πρώτη μέρα, το λέγαμε και υποθετικά ότι αυτή η μαζική προσπάθεια εισροής των μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας δεν είναι αυθόρμητη, αλλά είναι κατευθυνόμενη. Πρόκειται για ένα πολύ καλά οργανωμένο σχέδιο. Στην αρχή το υποθέταμε, τώρα πλέον μπορούμε να το πούμε με ασφάλεια και σιγουριά ότι έτσι είναι, αφού πλέον απροκάλυπτα οι τουρκικές δυνάμεις βοηθάνε αυτούς τους μετανάστες για να γκρεμίσουν το φράχτη, για να σπάσουν τη γραμμή, να σπάσουν τα σύνορα για να μπουν στη χώρα μας. Είναι θέμα λίγων εβδομάδων το να ανανεωθεί κατά πολύ μεγάλο ποσοστό ο αριθμός των συνοριακών φυλάκων στον Εύρο. 400 νέα άτομα θα βγουν στη φύλαξη των σύνορων. Αυτό πιστεύετε ότι θα βοηθήσει και στην αποτροπή με τους πιο νέους που θα έρθουν, με τα πιο νέα άτομα, ίσως και πιο ρεξάτα, επιτρέπετε να το πω αυτό? Το πιο ρεξάτα όχι, δεν θα το έλεγα, γιατί αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοι έχουν ένα πολύ καλό αίσθημα ευθύνης για αυτό που κάνουν και νομίζω ότι δεν έχει επαναπαυθεί κανένας ότι μέχρι τώρα τα πήγαμε καλά και να χαλαρώσουμε. Νομίζω το φρόνημα είναι πολύ υψηλό, άρα λοιπόν δεν θα πούμε ότι θα δουλέψουν καλύτερα αυτοί. Οι συνάδελφοι όμως, οι ενισχύσεις αυτές, οι μόνιμες ενισχύσεις, στον Εύρο χρειάζονται, αποδεικνύεται ότι ακόμη και 400 θα είναι πολύ λίγοι πλέον για την επόμενη μέρα, αλλά είναι ένας σχεδιασμός που νομίζω το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας θα τον επαναπροσδιορίσει μετά τα τελευταία γεγονότα. Άρα αυτό που μας λέτε στην ουσία ότι χρειάζονται και άλλα άτομα. Να πάμε σε νέα προκήρυξη, γρήγορα, άμεσα. Σαφέστατα χρειάζεται ενίσχυση. Δεν ξέρω ποιον τρόπο θα βρει η ηγεσία. Είμαι σίγουρος όμως ότι θα υπάρξει επαναπροσδιορισμός της συνοριακής φύλαξης για την περιοχή του Εύρου. Είναι κάτι όμως που είναι άκερο αυτή τη στιγμή να συζητάμε, τη στιγμή που βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή και προσπαθούμε καθημερινά, κάθε ώρα και κάθε λεπτό, να αποκρούσουμε οποιαδήποτε απόπειρα εισροής των μεταναστευτικών κυμάτων στη χώρα μας. Επιχειρησιακά δεν μας επιτρέπεται να μιλάμε. Όχι. Απλώς θέλω να σας ρωτήσω, όταν βλέπεις απέναντι να έρχονται πέτρες, να έρχονται φλεγόμενα ξύλα, να έρχονται φλεγόμενα λάστιχα, δακρυγόνα, πώς αισθάνεσαι? Και να έχεις και την εντολή να κρατήσεις άμυνα, να μην παρεκτράπεις.
να μην ξεφύγεις. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί ξέρετε, είναι και τα fake news που κυκλοφόρησαν πάρα πολύ και δυστυχώς δεν μας τιμά να τα βγάζει η Τουρκία κάποιες ψεύτικες ειδήσεις, να τις βγάλει. Βγήκαν και από την Ελλάδα κάποιες ειδήσεις. Mm-hmm. Είναι και όλα αυτά, όλο αυτό το κλίμα. Από την πρώτη στιγμή και νομίζω και το προηγούμενο διάστημα, πριν από όλη αυτή την αναστάτωση η οποία προκλήθηκε τις τελευταίες 10 μέρες, από το προηγούμενο διάστημα αντιλαμβανόμασταν ότι υπάρχει μια προπαγάνδα από απέναντι, το πώς δουλεύουμε, το τι κάνουμε, το τι δεν κάνουμε, πώς μπαίνουν μετανάστες κλπ. Αυτό το πράγμα λοιπόν έχει ενταθεί. Ήτανε μέσα στο, είναι μέρος του οργανωμένου σχεδίου από την πλευρά της Τουρκίας να υπάρχουν και αυτά τα fake news, να ρίχνουν την ψυχολογία των συναδέλφων, να επηρεάζουν την κοινωνία γενικότερα. Όμως νομίζω ότι κάθε τι που βγαίνει βλέπετε ότι καταρρύπτεται. Δεν καταρρύπτεται από εμάς. Καταρρύπτεται από τις ίδιες τις εικόνες οι οποίες προβάλλονται καθημερινά και βλέπει πραγματικά όλος ο κόσμος το τι ακριβώς κάνουμε εμείς στα σύνορα και το πώς αντιμετωπιζόμαστε από την απέναντι πλευρά. Εξάλλου, γι' αυτό και έρχεται αυτή η βοήθεια σήμερα από όλη την Ευρώπη. Είδε πλέον η Ευρώπη πώς μας αντιμετωπίζουν, πόσο ασφυκτικές είναι αυτές οι μεταναστευτικές ροές και πώς αυτές κατευθύνονται στα σύνορά μας. Είναι απαράδεκτο μια άλλη χώρα να προσπαθεί να ρίξει τα σώματα ασφαλείας της, να προσπαθούν να ρίξουν τα σύνορα μιας άλλης χώρας. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Νομίζω το είδανε όλοι στην Ευρώπη και γι' αυτό, από ό,τι γνωρίζω, έχω πλήρη γνώση, έρχονται ενισχύσεις πέρα από τον Frontex, έρχονται ενισχύσεις από όλες τις χώρες και σε προσωπικό και σε δύναμη συνοριακών φυλάκων να σταθούν δίπλα μας. Θέλουν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Το έχουν ξεκαθαρίσει τα κράτη. Θέλουν να είναι δίπλα μας γιατί έχουν καταλάβει το τι γίνεται και με προσωπικό αλλά και με υλικοτεχνικό εξοπλισμό, με κάμερες, με ό,τι εξοπλισμό έχουν αυτοί για τη συνοριακή φυλάξη των χωρών τους. Ξεκινάει η επέκταση του φράκτη. Σας βρίσκει σύμφωνο? Ανέκαθεν. Εμείς από την πρώτη στιγμή ήμασταν οι πρώτοι όταν το 2011 πάρθηκε η απόφαση, αυτό το χερσαίο κομμάτι εδώ, να στηθεί λοιπόν ο φράχτης. Και όπως φαίνεται ήταν μια επιλογή πάρα πολύ σωστή, την υποστηρίξαμε από την πρώτη στιγμή. Ο φράχτης έχει να κάνει με τον περιορισμό, των παράνομων εισρωών, μεταναστευτικών εισρωών στη χώρα. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σύνορα. Και βέβαια υπάρχουν σύνορα και θέλουμε να είναι απροσπέλαστα για αυτές τις ροές, για τις μεταναστευτικές ροές. Και όχι μόνο. Υπάρχει και διασυνοριακή εγκληματικότητα, ας μην ξεχνάμε. Ναρκωτικά, οτιδήποτε, όχι μόνο στον Εύρο, αλλά γενικότερα από τα σύνορα. Είναι λοιπόν σε μια ευνοούμενη πολιτεία, θα πρέπει να υπάρχουν τα σύνορα, θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι μεθοριακές ζώνες οι οποίες θα περνάνε νόμιμα οι πολίτες σε άλλη χώρα και νομίζω ότι αυτό προάγουν όλα τα κράτη. Δεν μπορεί λοιπόν να μην το προάγει και η Ελλάδα. Σαφέστατα και όπου υπάρχει πρόβλημα, θα πρέπει να υπάρχει φράχτης, θα πρέπει να υπάρχουν εκείνα τα εμπόδια που να αποτρέπουν τις παράνομες εισόδους σε μια χώρα. Άλλωστε και ο φράχτης, κύριε Πρόεδρε, έχει και πόρτες, άμα χρειαστεί ανοίγουν. Έχει και πόρτες και θα πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό. Υπάρχουν πόρτες στο φράχτη, τις οποίες αν χρειαστεί ανοίγουν για κάποια μεγάλη είσοδο. Σε τέτοιες περιπτώσεις βέβαια, όχι δεν θα ανοίξουν ποτέ, θα μείνουν και σφραγισμένες για αρκετό διάστημα. Επειδή ξέρω ότι αυτή τη στιγμή σας αποσπώ από τον χρόνο της πρώτης γραμμής, θα ήθελα πολύ να σας ευχαριστήσω, αλλά πριν σας ευχαριστήσω και σας αποχαιρετήσω, να κλείσουμε με μια κουβέντα προς τους πολίτες. Τη μητέρα του Έλληνα στρατιώτη, τη γιαγιά του Έλληνα στρατιώτη, τη γυναίκα που έχει τον άνδρα της στο μέτωπο και τον άνθρωπο που δεν έχει κανέναν, απλώς συμπαρίσταται με κάθε τρόπο. Νομίζω ότι τις τελευταίες 10 μέρες ενώθηκε όλη η Ελλάδα. Έχουμε τη συμπαράσταση όλου του κόσμου. Κάθε ηλικίας, από οποιαδήποτε σημείο της χώρας, λαμβάνουμε μηνύματα συγκινητικά, υποστήριξης και μας λένε να κρατήσουμε. Δεν είναι πόλεμος αυτό. Όμως, είναι μια αξία πολύ βαθιά στη χώρα μας να κρατήσουμε τα σύνορά μας. Να κρατήσουμε τα σύνορά μας από οποιαδήποτε απειλή. Όχι πολεμική, μεταναστευτική αν το θέλετε. Μεταναστευτική και υποκινούμενη. Νομίζω ότι το επιτυχάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και εύχομαι να κρατηθεί αυτή η Ελλάδα ενωμένη. Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή 7 ημέρες εδώ στις Καστανιές και σήμερα θα συνομιλήσουμε με τον ιδιοκτήτη του πρώτου ελληνικού βενζινάδικου εδώ στα σύνορα, τον Βαγγέλη Γαβρανούδη. Βαγγέλη, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ που καλησπέρα, Γιάννη. Έχουμε αυτή τη συνομιλία. Σε θυμάμαι από μικρό παιδί, βέβαια, να πω. Εδώ πέρα γεννήθηκα, εδώ πέρα μεγάλωσα, εδώ πέρα ζω και εργάζομαι. Εδώ βρήκε το βενζινάδικο του πατέρα σου. Εδώ πέρα, οικογενειακή επιχείρηση, από γενιά σε γενιά συνεχίζουμε. Είναι το πιο διάσημο βενζινάδικο της Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Ναι. Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, είμαστε ευτυχώς δυστυχώς στην καρδιά των γεγονότων. Εδώ πέρα, όλη μέρα. Πολλές φορές βέβαια έχετε βρεθεί στο επικεντρό εδώ στα σύνορα. Ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά
που είχε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον υπόθεση. Ναι, είναι πρώτη φορά σε μια τόσο μεγάλη υπόθεση, με τόση ένταση και τόσες μέρες. Συνήθως άλλες επιθέσεις τελειώνουν πιο γρήγορα, πιο ανέμακτα. Τώρα εδώ πέρα έχουμε πιάσει, ναι, έχουμε πιάσει ισίως 10 μέρες, συνεχίζεται η κατάσταση. Κανείς δεν ξέρει για πόσο θα τραβήξει ακόμη. Ελπίζουμε να τελειώσει σύντομα. Σε επηρεάζει καθόλου αυτό, σας επηρεάζει σαν... σαν κίνηση? Όλη την περιοχή την έχει επηρεάσει το θέμα της δουλειάς. Γιατί έχει κοπεί η μετακίνηση του πληθυσμού από και προς την Τουρκία. Γιατί επικερχόταν ο κόσμος, υπήρχε μια συναλλαγή και από τις δύο πλευρές. Τώρα έχουν κοπεί τα πάντα. Εσύ θες να ανοίξουν τα σύνορα γρήγορα? Σαν άνθρωπο, σαν επιχείρηση? Δεν έχω θέμα. Ναι, θα προτιμούσα να ανοίξουν, να κλείσει αυτό το θέμα και να ξανανοίξουν τα σύνορα για να μπούμε στην καθημερινή μας ροή. Όπως ήμασταν. Τόσα χρόνια φοβήθηκες ποτέ? Όχι. Τώρα? Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει ένας φόβος, υπάρχει φόβος, αλλά με όλο το στρατό και την αστυνομία που είναι μπροστά στην πρώτη γραμμή, αισθανόμαστε ασφαλείς. Εσύ και η οικογένειά σου και οι κάτοικοι του Κωνσταντινού, αλλά απλώς επειδή είσαι πιο μπροστά από όλους, ναι. Άκουγες τα βράδια πυροβολισμούς. Ναι. Άκουγες φωνές. Ναι. Άκουγες σιρήνες. Ναι. Και δεν είναι ότι τις άκουγες 6 απόγευμα, 7 απόγευμα. Και βράδυ, αργά το βράδυ, ναι. Απλά σκέφτηκα ότι είναι κάποια επεισόδια, ότι ετοιμάζονται, προσπαθούν, θέλουν να περάσουν και οι δυνάμεις μας τους αποτρέψουν. Τι έχεις να πεις για τα παιδιά που είναι στην πρώτη γραμμή? Τα περισσότερα νομίζω δεν τα γνωρίζεις. Δεν τους γνωρίζω περισσότερο. Όπως έχω να τους πω, σου ευχηθώ καλή δύναμη, να παραμείνουν εκεί πέρα, στο στόχο τους, να είναι έτοιμοι για όλα και εμείς όταν χρειαστεί θα επέμβουμε, εφόσον μας καλέσουν. Δηλώνεις εφεδρεία λοιπόν? Ναι, είμαι εθνοφύλακας ούτως ή άλλως. Αν μας καλέσουν, θα πάμε κανονικά και εμείς στα πόσα μας να βοηθήσουμε την κατάσταση. Βαγγέλη, σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι εδώ στην περιοχή να συνομιλούμε μόνο για καλό. Και εγώ. Φτάνει πια. Αν και προηγούμενη φορά που είχαμε συνομιλήσει, για κακό είχαμε συνομιλήσει. Αν θυμάστε, ήταν. Να σα το πω, μην πάει κάπου αλλού το μυαλό, ήταν η τιμή του καυσίμων που είχε ανέβει. Ναι. Ελπίζω κάποια στιγμή να μιλήσουμε και για κάτι χαρούμενο. Να μην μιλάμε όλο για δυσάρεστα πράγματα. Τώρα με την ευκαιρία. Ναι. Γιατί είπαμε για τα καύσιμα πριν σε αποχαιρετήσω. Ναι. Ένα λεπτό ακόμη να σε κρατήσω, γιατί ξέρω ότι έχει και δουλειά. Ναι. Πρέπει στα σύνορα να υπάρχει καλύτερη τιμή? Βέβαια. Πρέπει η κυβέρνηση να κάνει κάτι ώστε να έχουμε εδώ πέρα στα σύνορα κάποιες καλύτερες τιμές. Να κατεβάσουν τους φόρους, το ΦΠΑ. Δηλαδή να κάνουν όπως έχουν τα νησιά με χαμηλότερη φορολόγηση. Πρέπει να γίνουμε και εμείς. Εσείς πουλάτε ένα 60 τώρα. Ναι. Και απέναντι πουλάνε ένα ευρώ. Ένα ευρώ, ναι. Ό,τι για να κάνουμε, φυσικό επόμενο είναι κάποιος κόσμος να πάει στη γείτονα χώρα για καύσιμα. Αν δεν αλλάξει κάτι, δεν μπορώ να κάνω κάτι μόνος μου. Φορολογία μου είναι στάνταρ. Εγώ προπληρώνω τους φόρους όταν παίρνω τα καύσιμα. Επομένως, δεν μπορώ να ανταγωνιστώ την Τουρκία και τη Βουλγαρία. Άρα επιβάλλεται να γίνει αυτό. Επιβάλλεται και να έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια. Και επιβάλλεται, μας είπαν οι κάτοικοι του Κωνσταντινού, να ανοίξουν δουλειές για να μην είναι τόπος ο κόσμος εδώ. Ναι, γενικά. Και άλλο να έχει ένα χωριό με 1000 κατοίκους και άλλο να έχει ένα χωριό με 50 κατοίκους. Ναι. Πρέπει όλο το κομμάτι της φορολόγησης και της νέας επιχειρηματικότητας να δώσουν βάση, να κρατήσουν τον κόσμο εδώ. Ο νέος, όταν δεν έχει δουλειά, να έρθει να κάτσει να κάνει τι στην περιοχή? Να περιμένει? Θα φύγει κάτω σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο για να βρει δουλειά. Ή θα φύγει στο εξωτερικό. Πρέπει να βρουν μια φόρμουλα ώστε να γυρίσει ο κόσμος πίσω για να μείνει στα κριτικές περιοχές. Το χωριό πώς επηρεάζεται οικονομικά από αυτήν την κατάσταση? Αρκετά. Αρκετά. Γιατί αυτή την ώρα που μιλάμε και είναι Σαββατοκύριακο, αν δεν ήταν οι δημοσιογράφοι στο χωριό, το χωριό θα ήταν με την κατάσταση την υπάρχουσα θα ήταν νεκρό. Αν μιλήσουμε πριν την κατάσταση αυτή, πριν το κλείσιμο των σύνορων, το χωριό είχε πολλή επισκεψιμότητα από την Τουρκία, από τη διπλανή χώρα. Λοιπόν, τα καφενεία γεμάτα, οι ταβέρνες γεμάτες, τα καφέ γεμάτα. Παρουσία του κόσμου των Τούρκων στις πλατείες, στις παιδικές χαρές, κάτω στον ποτάμι ήταν εμφανή. Άρα λοιπόν εσείς έχετε το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που έχει η υπόλοιπη περιοχή? Ναι. Με τα σύνορα. Ναι. Αλλά αυτό προς το όφελο της πατρίδος. Δεν μας στεναχωρεί. Προφανώς, αλλά μήπως πρέπει να στείλουμε και ένα μήνυμα στους τηλεθεατές μας ότι πρέπει από εδώ και πέρα να ενισχύσουν περισσότερο τις Καστανιές? Ναι, αυτό εξυπακούεται, έτσι. Λοιπόν, βέβαια με τον τρόπο και με το... Όχι μόνο τις Καστανιές, πρόεδρε, να μην με κυβερνήσει κάποιος άλλος πρόεδρος, ναι. Το λέω. Την περιοχή γενικότερα. Να ενισχύσουμε τα χωριά μας. Τα χωριά μας. Αυτό πρέπει να γίνει, ναι, όντως.
Όντως πρέπει να. Η Κυριακάτικη βόλτα πρέπει να είναι εδώ στην Ακριτική περιοχή γενικότερα. Δεν μιλάμε μόνο για τις Καστανές, και στα Ρίζια και στη Βίσα και στο παντού. Και στα χωριά τέλος πάντων που είναι στην πρώτη γραμμή. Και να σου πω κάτι, ότι έχουμε διαπιστώσει δημοσιογραφικά, τουλάχιστον εγώ σε κάποιες ερωτήσεις που έχω κάνει, ότι αυτοί που πήγαιναν στην Αδριανούπολη είτε από συνήθεια είτε για βόλτα, πλέον έχουν αλλάξει συνήθεια και δεν πάνε ούτε στη Βουλγαρία. Κινούνται εντός της Θράκης. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό, γιατί πέρα από τους Τούρκους, από την τουρκική κυβέρνηση, βλέπουμε ότι και η βουλγάρικη κυβέρνηση είναι στα ίδια, στις ίδιες απόψεις με τον πρόεδρο του Ερντογάν. Έχουν κλείσει σύνορα για τους πρόσφυγες, έχουν κάνει φράχτες. Βέβαια, δεν είναι, ο πρόεδρος της Τουρκίας δεν θέλει να πιέσει την Βουλγαρία, αλλά και οι Βούλγαροι κινούνται στο ίδιο. Γιατί στην ερώτησή μου, γιατί σας το λέω αυτό, γιατί στην ερώτηση που είχαμε κάνει εδώ όταν έγινε το συνέδριο σε κάποιο βούλγαρο αξιωματούχο, μας είπε, εμείς δεν αρνούμαστε να πάρουμε πρόσφυγα, θα τον πάρουμε, θα τον ανακρίνουμε και θα τον στείλουμε σε ένα hot spot στην Ελλάδα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Σύντομα να επανέλθει η ηρεμία στο χωριό. Όλοι το ελπίζουμε. Αλλά θέλω να πω ότι μόνο η Τουρκία μπορεί να το ξέρει αυτό. Αυτή άρχισε το γεγονός και αυτή θα το τελειώσει. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Κύριε Ακίδη, είπατε πριν, μόλις πριν, για τους πολίτες. Οι πολίτες είναι αυτοί που συγκεντρώνουν τρόφιμα ήδη για την πρώτη γραμμή και άλλο εξοπλισμό. Βέβαια, ίσως κάποια από αυτά να μην χρειάζονται. Αλλά τέλος πάντων, υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα από όλη την Ελλάδα. Και απ' την άλλη, να σχολιάσουμε και τα δύο. Θα λέω, υπάρχουν κάποιοι πολίτες οι οποίοι. Το είπατε και πριν, είναι έτοιμοι να βγουν στα σύνορα να κάνουν τι. Εντάξει, αυτό συνιστούμε αυτοσυγκράτηση. Υπάρχουν ρητές εντολές να μην πάνε οι πολίτες στα σύνορα, γιατί δεν χρειάζεται. Καταρχήν, νομίζω ότι απασχολούν και τις αστυνομικές δυνάμεις. Γιατί... Εντάξει, σίγουρα είναι αυτό. Μία δεν χρειάζεται. Μπροστά, ένα μέτρο μπροστά, ένα μέτρο από πίσω. Κατανοούμε τις σκέψεις τους, αλλά πρέπει να μείνουν, να τα αφήσουν στους αρμόδιους να χειριστούν αυτό το θέμα, και έχουν δει πολύ καλά όλοι οι πολίτες ότι ο σχεδιασμός είναι πολύ καλός αυτή τη στιγμή, είναι αποτρεπτικός, είμαστε καλά, δεν έχει περάσει τίποτα, ας κάνουν υπομονή και ας εμπιστευτούν τον ελληνικό στρατό και την ελληνική αστυνομία να δρά επιχειρησιακά. Δηλαδή δεν χρειάζονται αυτά τα παραπανήσεις να πάνε οι ίδιοι στο ποτάμι, δεν χρειάζεται αυτό να το κάνουν. Δεν έχουμε λείψει Ανδρία προς τον παρόν. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Άμα το χρειαστεί η πατρίδα, θα τους καλέσει όλους. Δεν νομίζω ότι αυτοί χρειάζονται αυτή τη στιγμή. Για τους πολίτες, για τις μητέρες, για τις γυναίκες. Και θέλω και ένα σχόλιο για αυτούς που φέρνουν τα πράγματα, που συγκεντρώνουν τα πράγματα. Και θέλω και ένα σχόλιο για την σύζυγο του Έλληνα αστυνομικού ή την αστυνομικό και τον σύζυγο της Ελληνίδας αστυνομικού. Για τους πολίτες τι να πω. Είναι συγκινητικό. Δεν το έχω πει χιλιάδες φορές αυτό που επικρατεί. Δεν έχει ξαναγίνει. Είναι όλοι δίπλα μας και υλικά και ηθικά. Τους ευχαριστούμε πολύ όλους. Είμαστε όλοι μια γροθιά σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ο Έλληνας αστυνομικός αυτή τη στιγμή, έχω επαναλάβει ότι έχει πολύ καλό το ηθικό του. Δεν τον ενδιαφέρουν τίποτα να ξεκουραστεί. Θέλει να είναι στην πρώτη γραμμή. Θέλει να βοηθήσει αυτή τη στιγμή την πατρίδα μας να διατηρήσει ακέραια τα ύδατα του. Τα συμφέροντά της, να μην μπει, γιατί αυτή τη στιγμή όλοι ξέρουμε, επιχειρήθηκε μια εισβολή στη χώρα μας. Και εμείς είμαστε εδώ και τα αποτρέψαμε και θα συνεχίσουμε να το αποτρέπουμε. Το ηθικό μας είναι αγμαιότατο, οι σύζυγοι και τα παιδιά μας είναι ήσυχα και πρέπει να παραμείνουν ήσυχα στο σπίτι τους, και ελπίζουμε ότι σύντομα θα κατανοήσουν όλοι, και κυρίως οι Ευρωπαίοι που πρέπει αυτοί να δώσουν τη λύση, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι η λύση θα δοθεί από αλλού, όχι από εμάς. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Αλλά τη λύση πρέπει να τη δώσει η Ευρώπη και να σταματήσουν τα λόγια. Πρέπει να συζητήσουμε αυτούς απέναντι, να βρεθεί μια λύση. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι εκεί που τους έφεραν εκεί, τους στηβάξαν εκεί έξω, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να έχει 4-5.000 που τους έχει από πίσω στηβαγμένους σε διάφορους κατακλυσμούς. Πρέπει να δοθεί λύση για όλους αυτούς. Τώρα θα με επιτρέψετε, κύριε Ακίδη, να κάνω και ένα προσωπικό σχόλιο. Επειδή καλό είναι και οι δημοσιογράφοι όταν μεταδίδουν κάτι να προσέξουν τι μεταδίδουν, ποτέ δεν απομακρύνθηκαν από την Αδριανούπολη. Όχι, ξεκάθαρο, όχι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή κόσμος. Αυτό θα μου επιτρέψετε να το πω, γιατί με πήρανε άνθρωποι και με ρωτάγαν φεύγουν. Λέω, πού φεύγουν. Με ελικόπτερο φύγανε και τους καταλάβαμε. Ακούσαμε πολλά διάφορα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πρέπει να προσέξουμε. Διαβάζουμε και στο τι διαβάζουμε εμείς οι πολίτες και σε αυτό που μεταδίδουμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Δεν θέλω να μάθουμε σε κανέναν, προς Θεού. Απλώς αυτά που μεταδίδουμε πρέπει να είναι εξακριβωμένα. Ακριβώς συμφωνώ σε αυτά που λες, γιατί
στην δεύτερη-τρίτη μέρα, αν δεν κάνω λάθος, βγήκε και ένα site και έγραψε το εξής, ότι εκκαινώνουν το χωριό. Δεν υφίστανται επουδενή τέτοιο πρόβλημα. Εδώ είναι όλοι, εδώ είναι δίπλα μας όλοι και έχουν, επαναλαμβάνω, όλοι το ηθικό αιγμαιότατο. Να προσέχουμε όντως τι λέμε. Αυτό με το στρατιωτικό όχημα που πήγε να τραβήξει το φράκ, το έμαθα πολύ νωρίς. Αλλά δεν το έγραψα και δεν το επιβεβαίωσα. Έπρεπε να το επιβεβαιώσω για να το γράψω. Δεν γράφουμε ό,τι μας. Εντάξει, σωστά. Περάσουμε στο κεφάλαιο των ψεύτικων ειδήσεων, των fake news. Απ' τη μία έχουμε την κυβέρνηση που απαντάει σε αυτά που υποστηρίζει η Τουρκία για νεκρούς πρόσφυγες και όλα αυτά. Απ' την άλλη έχουμε ακόμα και ένα βίντεο με τρακτέρ που κάποιοι θεώρησαν ότι ψεκάζει μετανάστες. Που η πραγματικότητα, το λέω εγώ μέσα από το ρεπορτάζ, είναι ότι πήγε να σβήσει κάποιες φωτιές και συνέχισε να ρίχνει νερό. Άλλωστε, πει να ψεκάσει το τρακτέρ να. Έτσι. Και το βασικό, κύριε Δήμαρχε, είναι ότι ένα βράδυ με πήραν και εμένα αυτό το επιμένει οι πολίτες τηλέφωνο και μου λένε ότι οι Καστανιές, λέει, αδειάζουν από κόσμο. Εσείς ήσασταν αυτός που πάλι σηκώσατε το βάρος και κάνατε αμέσως δημοσίευση στον προσωπικό σας λογαριασμό και είπατε ότι είναι ψέμα, είμαστε εδώ. Ένα από τα καθήκοντα που έχω ορκιστεί να εκπληρώνω είναι και να ενημερώνω με ειλικρίνεια τους συνδημότες μου ή τουλάχιστον όταν χρειάζεται να τους προστατεύω από τέτοιες ψεύτικες ειδήσεις που σπείρουν τον πανικό και την αναστάτωση. Μόλις έπεσε και σε μένα στην αντίληψή μου αυτά τα ψεύτικα νέα, αμέσως έκανα δημόσια τοποθέτηση έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία αναστάτωση στους κατοίκους, γιατί ήταν εντελώς αναλυθές αυτό που ανέφερε το ρεπορτάζ και μάλιστα επειδή έχω δώσει και κατάθεση σε μια προανακριτική διαδικασία, έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Για πρώτη φορά, κύριε Δήμαρχε, σας διακόπτω τα τελευταία χρόνια. Ναι. Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, γιατί μια παρένθεση, αν μου επιτρέπετε, στο θέμα των στρατιωτικών που είχαν συλληφθεί στην Αδριανούπολη, είχαμε διαβάσει τόσες ψεύτικες ειδήσεις και δεν υπήρχε καμία παρέμβαση. Νομίζω ότι τα αντανακλαστικά της ελληνικής δικαιοσύνης ήταν αυτά που έπρεπε να είναι και ειλικρινά ίσως είναι και η ευκαιρία, η αρχή, η έναρξη, η αφορμή, όπως θέλετε πείτε το, να δοθεί το μήνυμα ότι δεν μπορεί ο καθένας έτσι ανεξέλεγκτα να διαδίδει και να μεταδίδει οτιδήποτε για να πετύχει κάποια κλικ παραπάνω ή κάποια views παραπάνω. Όσον αφορά την τουρκική προπαγάνδα, είναι γνωστή διαχρονικά. Εκείνη η έκκληση που κάνω εγώ προς τους συνδημότες μου είναι να φιλτράρουν όλες τις πληροφορίες και να μην γίνονται έστω και εκούσια ή ακούσια κάποιοι οι ίδιοι αγγελιοφόροι αυτών των νέων που είναι προπαγανδιστικά. Φιλτράρισμα της πληροφορίας, εξακρίβωση της πηγής, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε αυτήν την τακτική που ακολουθεί η τουρκική κυβέρνηση με επιχειρήματα. Εγώ νιώθω ικανοποιημένος γιατί βλέπω ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν αφήνει αναπάντητα όλη αυτή την προπαγάνδα και μέλημα όλων θα πρέπει να είναι να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι Ευρωπαίοι την πραγματική διάσταση των γεγονότων και όχι αυτά που θέλει να τους σερβίρει ο Ερντογάν. Αυτό που λέει η πολιτική είναι ότι ούτε οι δήμαρχοι, ούτε οι δημοσιογράφοι, ούτε οι πολίτες κάνουν εξωτερική πολιτική. Καλώς ή κακώς όμως έχουμε κάποιες επαφές όλοι μας με κάποιους ανθρώπους από την περιοχή της Αδριανούπολης. Και εσείς στο παρελθόν, από ό,τι θυμάμαι, έχετε δηλώσει ότι έχετε πολύ καλές σχέσεις με τον Δήμαρχο Αδριανούπολης. Ο οποίος έχετε και στην Ορεστιάδα και εσείς πηγαίνετε στην Αδριανούπολη. Υπήρχε κάποια προσπάθεια επικοινωνίας? Αυτή τη φορά όχι. Αυτή είναι η αλήθεια. Θεώρησα ότι είναι τόσο λεπτό το ζήτημα που η διπλωματία των Δήμων, αν μπορώ να τη χαρακτηρίσω έτσι, δεν μπορεί να επηρεάσει. Από τη στιγμή που δεν υπήρχαν επίσημες συνομιλίες των ελληνικών κυβερνήσεων, θεώρησα ότι θα είναι πέρα από το θεσμικό μου ρόλο. Ούτε σε προσωπικό επίπεδο. Επαφή. Αφήστε αυτό να το κρατήσω για μένα ειλικρινά. Εκείνο που θέλω να πω, που μπορεί να υπάρχει τώρα αυτή η κατάσταση, αλλά πάντα θα αγωνίζουν για την ελληνοτουρκική φιλία. Δεν αλλάζουν τα γεγονότα, αυτό το πιστεύω μου. Το πώς θα τα λύσουν οι κυβερνήσεις είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που μου απασχολεί. Έχω πει όμως επανειλημμένως και θα μείνω σε αυτή την άποψη ότι με τη συντριπτική πλειοψηφία του τουρκικού λαού μπορούμε να είμαστε κοντά. Και πρέπει στα πλαίσια της καλής γειτνίασης να μπορέσουμε να κάνουμε καλές σχέσεις. Πρέπει όμως να λυθούν πολλά θέματα και το κυριότερο για να μπορέσεις να έχεις μια ειλικρινή σχέση με έναν γειτονά σου θα πρέπει και αυτός να σέβεται το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Αυτός είναι ο απαράβατος κανόνας. Από εκεί και πέρα όταν υπάρχει αυτός ο σεβασμός μπορείς να δημιουργήσεις σχέσεις φιλίας και καλής γειτονίας. Κύριε Δήμαρχε, συνομιλώντας σήμερα το πρωί με κατοίκους κάνοντας ρεπορτάζ στις Καστανιές και πρέπει να το πούμε αυτό, ζήτησε ο κόσμος δουλειές για να μείνει ο κόσμος στις Καστανιές. Διότι
σήμερα είχαμε Καστανιές με 500, 600, 800 κατοίκους απέναντι και οι κάτοικοι είναι αυτοί που βοήθησαν. Έτσι είναι. Αυτοί που δώσαν την πρώτη βοήθεια ήταν οι κάτοικοι των Καστανιών, δεν ήταν οι κάτοικοι της Ορεστιάδας. Έτσι ακριβώς. Ταυτίζομαι απόλυτα με το αίτημα αυτό της τοπικής κοινότητας των Καστανιών, των κατοίκων της. Είναι διαχρονικό αυτό το αίτημά μας. Ίσως αυτά τα γεγονότα κάνουν κάποιους να καταλάβουν ότι την στήριξη των συνόρων δεν την πετυχαίνεις μόνο με στρατό και αποτρεπτικά μέσα. Κυρίως την πετυχαίνεις με ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, με ενέργειες που κρατάς τον κόσμο στον τόπο σου και του δίνεις την ευκαιρία και να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά, γιατί είναι αυτούς που θα χρειαστείς για οποιοδήποτε λόγο κινδυνεύει η χώρα. Κύριε Μαχτή, θα σας ευχαριστήσω πολύ. Εύχομαι και εσείς φαντάζομαι γρήγορα να τελειώσει αυτή η... Το ελπίζουμε. Νομίζω ότι από αύριο το πρωί θα δούμε τις εξελίξεις διαθετικές αρνητικές. Με την ευκαιρία που μου δίνετε να κλείσουμε αυτό, θα ήθελα να εκφράσω και τις βαθύτατες ευχαριστίες. Το έκανα και σε προσωπικό επίπεδο, επικοινώνησα με το Προεδρικό Μέγαρο της Κύπρου και για την Κύπρο μας, για τον Κυπριακό λαό, αλλά και για την απόφαση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, που ήταν η πρώτη χώρα από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ανταποκρίθηκε εμπράκτως, γιατί πιστεύουν και αυτοί ακράδαντα ότι πρέπει να αποδεικνύεις με πράξεις ότι θεωρείς τα σύνορα της Ελλάδος σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και με επεισόδια στα σύνορά τους. Ναι, παρόλο που είναι δύσκολο. Όταν λέμε σύνορα για την Κύπρο, βέβαια, εννοούμε την κατεχόμενη Κύπρο. Ναι, που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, αλλά είναι άλλο θέμα αυτό. Εγώ όμως εξέφρασα, νομίζω, γιατί από το πρωί αυτό παίρνω από τους συνδημότες μου, τη βαθύτατη ικανοποίηση και ευγνωμοσύνη στον Κυπριακό λαό, που παρόλο που και εκείνος δοκιμάζεται αυτές τις μέρες, πήρε την πρωτοβουλία, έστω με αυτήν τη δύναμη των 21 ανδρών, αλλά είναι περισσότερο και συμβολική πέρα από ουσιαστική η κίνηση, ότι στηρίζει μια χώρα που είναι εταίρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι πρέπει να φερθούν όλες οι χώρες. Το ενδιαφέρον που έχει λάβει η κατάσταση εδώ στις Καστανιές είναι παγκόσμιο. Εκατοντάδες δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο έχουν βρεθεί στο άκρο της Ελλάδας προκειμένου να καταγράψουν την κατάσταση. Στο σημείο αυτό να σας καληνυχτήσουμε. Θα είμαστε μαζί και την επόμενη εβδομάδα. Πριν κλείσουμε, να δούμε ένα βίντεο με ψεύτικες ειδήσεις που έχει δώσει δημοσιότητα η ελληνική κυβέρνηση. Turkish forces supporting the rebels came under fire. Their bloodiest day in the conflict so far. Bedava gideceğim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öyle haber verdi. Hep millet geldi, haber dedi. Hep Suriyeli döneceğim bir şey. Gideceğim. Şey, devlet bize şey, sınırına kadar getirdiler, ondan sonra bize dedi ki siz gidin. Kapıları açmak zorunda kalacağız. Rahatsız oldum. İnanmadılar bizim söylediklerimiz. Ve biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık. Söyleyeyim, bir ay ceza girdim Türkiye'de. Gittim hapishaneye, bir ay girdim. Bugün bize servis bıraktılar. Hayır, buraya sınıra kadar nasıl geldiniz? Vallahi taksi bize getirmiş. Polis bize dedi ki gidin, yol açık. Η Ελλάδα δέχθηκε χθες μια οργανωμένη, μαζική, παράνομη απόπειρα παραβίασης των συνόρων μας. Ενισχύουμε τις δυνάμεις μας στην ξηρά και στη θάλασσα.
Çabuk. Çabuk. كل واحد سوري، كل واحد سوري موجود بتركيا ما يفكر تفكير يطلع عن طريق الدولة لأنه كله كذب. طلعنا وزتونا بالباصات، زتونا بالأراضي. رحت أنا عم Since the moment we opened our borders, the number of those who've headed to Europe has reached hundreds of thousands. Soon, this number will be in the millions. Yanlış anladıkları için hepsi sınır kapılarına gitmişler. Sınır kapılarından geçiş yok, geçişler buradan. İşte bunu öğrenmeye derken 1-2 günü bulur buraya gelmesi. 2-3 gün sonra buradan insandan geçilmez yani. İşte bir 7000-8000 euro bot motoru mu hallediyoruz? Ne?